Να πάρει, παρακοιμήθηκε και ξέχασα τη τσάντα μου. Κορίτσια, τι είναι αυτό, τι, είστε κι εσείς Μπάρμπι? Παιδιά, γεια σας. Γεια σας. Είναι ένα λάθος. Οι σκέψεις μας έχουν γίνει αλήθεια. Το σημαντικό είναι ότι η 10 γάμα δεν μπορεί να μας δει. Παιδιά, επιτέλους στόλισα το σχολείο μας. Φαίνεται επιτέλους το mood το χριστουγεννιάτικο. Εμένα δεν μ' αρέσει ο στολισμός. Θα πετάξω αυτή τη γυρλάντα. Μαρίζα, καλά, είσαι τελείως τρελή. Πρέπει να στολιστούν τα πάντα για τον νέο χρόνο. Για προχωρήστε εσείς. Μαρίζα! Καλά, θα το βγάλω στο διάλειμμα. Ακούστε, κορίτσια, έχω μια ωραία πρόταση. Θέλετε να πάμε στο κέντρο μετά το μάθημα? Θέλω πολύ να κάνω πατινάς. Θέλω πάρα πολύ. Εγώ θέλω να πάμε στη ρόδα παρατήρησης. Παιδιά, εγώ δεν πάω για πατινάς. Θα ντροπιαστώ, δεν ξέρω να κάνω. Τζούλη, θα σε εκπαιδεύσουμε. Είναι σαν τα ρόλερς. Αρτ, τα άκουσες? Θέλω να πάω στο παγοδρόμιο. Είναι ντροπή, ούτε σε τα κούκια δεν ξέρω να περπατάνε. Δεν θα μπορέσουν να κάνουν σκέι. Κορίτσι, το ακούσατε, τα αγόρια μάλλον ζηλεύουνε. Φυσικά δεν θα τους πάρουμε μαζί μας. Ναι, πάμε, δεν τους χρειαζόμαστε. Θα γνωρίσουμε άλλους. Εντάξει, πάμε στην τάξη. Ελάτε τώρα, φτάνει. Μην με κάνετε και γελάω. Αρτ, πάμε στο αλέτες, πρέπει να μιλήσουμε. Αγόρια, ηρεμήστε λιγάκι, εντάξει. Αν θέλετε να πάτε, να πάτε. Αλλά όχι μαζί μας. Ναι, ειδικά μετά τα χθεσινά. Δεν θα σας το συγχωρέσουμε ποτέ. Ακούστε, πηγαίνετε στην τάξη, σας βαρεθήκαμε. Μπλε, μπλε, μπλε. Βρε, βρε, για πες πως είναι τόσο νευρική. Παιδιά, ξέρετε τι αποφάσισα. Πρέπει να μελετήσουμε και να γίνουμε πιο έξυπνοι από την 9α. Ναι, για να συμφωνώ μαζί σου. Εγώ βαρέθηκα να παίρνω κακούς βαθμούς στα τεστ. Αυτό ήταν, ας μελετήσουμε. Ω, πάτε, κρίξε μια ματιά. Ω, δεν το πιστεύω. Παιδιά, κάντε λίγη ησυχία, παρακαλώ. Γράφω, ξέρετε. Έκανα ήδη δυο λάθη. Αλήθεια, αγόρια, πηγαίνετε και παίξτε με τηλέφωνά σας στην τουαλέτα. Για να δεν κατάλαβες, κοίτα. Τι είναι? Δεν καταλαβαίνω, είναι τα κορίτσια από την 9α. Ναι, τα αγόρια σας. Τι, είναι αυτά ο Μίσα μου κοντά στη Τζιτζι? Μισό, είναι και ο Σερέζα μου κοντά στην Διάνα. Δεν καταλαβαίνω, είναι αυτό ο Γκρίσα μου? Μαρίζα, ρίξε μια ματιά. Τι, ο Γκρίσα κρατάει την Τζούλη? Αυτό ήτανε. Και τι θα γίνει τώρα, κορίτσια, θα τσακωθείτε στο διάλειμμα? Φυσικά και θα τσακωθούμε. Δεν καταλαβαίνετε, κορίτσια, πρέπει να επιλέξετε μεταξύ σπουδών και γάμου. Ναι, όσο θα κάνετε δουλειές του παιδιού, τα αγόρια θα είναι με την 9α. Εντάξει, δεν θα γίνει και σύντομα, θα είμαστε στο διάλειμμα με την 9α. Και μετά το μάθημα θα βρούμε τον Μίσο, τον Γκρίσα και τον Σέρεζα. Ναι, για να συμφωνώ, πρέπει να μιλήσουμε μαζί τους οπωσδήποτε. Κορίτσια, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Αν δω άλλη μια φορά τον Γκρίσα, τον Μίσα και τον Σέριζα, θα τους τα πω για τα καλά. Να μην τολμήσουν να μας ξαναπλησιάσουν, αλλιώς θα γίνει χαμός. Ναι, βγαίνουν με τα κορίτσια από τη 10 γάμα και τώρα την πέφτουν σε εμάς. Κορίτσια, ξέρετε τι έχω προσέξει τελευταία? Όλοι μας την πέφτουν, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Αχ, κορίτσια, φτάνει. Θέλω να έρθει το καλοκαίρι. Θυμάστε τι ωραία που ήταν. Ναι, ο ήλιος, η θάλασσα. Τζούλη, άλλα πράγματα εννοώ. Τι πράγματα, Τιάννα? Κορίτσια, θυμάστε την ερεδονονά μου? Πώς μας μεταμόρφωσε σε Μπάρμπι και γίνετε κι εσείς μετά Μπάρμπι. Και τα γόρια γίνανε Κεν. Ήτανε τόσο ευγενική τότε, τώρα είναι τόσο κακή. Ναι, όταν ο Κεβ ήταν Κεν, δεν χρειαζόταν να επιδεικνυόμαστε τόσο. Ελάτε, κορίτσια, όλο για τα γόρια μιλάτε, για τίποτα άλλο. Ωστόσο, ήταν πολύ ωραίο να είσαι Μπάρμπι. Αρτ, θα δίνουμε τον Γκρίσα, τον Μίσα και τον Σερέζα σήμερα. Δήμα, φυσικά και θα συνεχίσουμε. Ο Κεβ είναι μαζί μας. Θα μετανιώσουν για τη συμπεριφορά τους. Να πάρει, πώς γίναμε Μπάρμπι? Διάνα, όλοι θα γελάνε μαζί μας. Όχι, όχι στο σχολείο. Κορίτσια, τι να κάνουμε? Πρέπει να φτιάξουμε το make-up τώρα. Για να δω τι έχω εδώ. Α, είμαι τυχερή, έχω δύο ωραία blender εδώ. Ω, Διάνα, έχω ωραίες σκιές. Κορίτσια, έχω μια βούρτσα. Κορίτσια, είναι πολύ ωραία που είμαστε Μπάρμπι, αλλά γιατί έγινε τόσο ξαφνικά? Αν μας δει η 10 γάμα, την έχουμε πατήσει. Θα γελάνε μαζί μας μέχρι αύριο. Ναι, κορίτσια, το φαντάζεστε. Τα αγόρια έρχονται πίσω από την τουαλέτα τώρα. Τι θα γίνει? Είναι απέσια, θα σοκαριστούνε. Ω, κορίτσια, έχω μια ιδέα. Μπορούμε να πούμε ότι δεν είμαστε εμείς, όχι η Τζούλη, η Διάνα και η Τζίτζι, αλλά κάποιες καινούριες μαθήτριες. Ναι, ναι, πολύ καλή ιδέα. Δεν θα μας πιστέψουν, ρε κορίτσια, έτσι. Τι λέτε τώρα, είναι δυνατόν? Για να φτιάξουμε το make-up τώρα, φτιάξουμε το δικό μου. Τζούλη, άσε με να σε χτενίσω. Εμένα χτένισε λίγο. Έλα εδώ. Αρτ, πάμε στην τάξη να πούμε στα κορίτσια, θα νικήσουμε αυτούς τους τύπους. Αρτ, είσαι εδώ? Ναι, θα τους νικήσουμε. Θεέ μου, τι έγινε? Ντίμα, είσαι Κεν? Αρτ, γιατί εσύ τι είσαι?
Θεέ μου, είμαι ένας Ken του καινούριου χρόνου. Να πάρει η Άρτη, είμαι κι εγώ του νέου χρόνου Ken. Τι, μα είναι χάλια, δεν θα νικήσουμε αυτούς τους τύπους τώρα. Ναι, Άρτου, δεν αυγώ, δεν μπορώ έτσι όπως είμαι. Ξέρεις κάτι, πρέπει να πάμε και να τα πούμε όλα στη Τιάννα, γιατί μόνο η Αριδονονά θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Ναι, αυτές οι μπούκλες πάλι. Να πάρει, παρακοιμήθηκα και ξέχασα τη τσάντα μου. Κορίτσια, κορίτσια, τι είναι αυτό? Τι, είστε κι εσείς Μπάρμπι? Γεια σας αγόρια! Έχει γίνει κάποιο λάθος! Οι σκέψεις μας έχουν γίνει πραγματικότητα! Το πιο σημαντικό είναι ότι η δεκαγάμα δεν μπορεί να μας δει! Και νομίζω ότι είναι προσωρινό! Αύριο όταν ξυπνήσουμε θα είναι όλα όπως πριν! Ναι, πρέπει να κάνετε λίγη υπομονή! Όχι, ελπίζω η δεκαγάμα να μην μας δει έτσι! Θα γελάνε και θα μας δίνουν σίγουρα! Τι, μα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να φύγουμε από το σχολείο! Να πάρει! Πολύ αργά! Ει, 9α, κόψε την πλάγα και ανοίξε την πόρτα! Δεν μ' αφήνουν να μπω. Καλά, Ντάνα, γιατί βάψεις τα χείλη σου ροζ? Γιατί μου μια Μπάρμπι. Αυτός είναι ο Κεβ. Ο Κεβ είναι. Παιδιά, αφήστε τον να μπει μέσα, τον εμπιστευόμαστε. Ω, καλά. Τι μασκαρέματα είναι αυτά? Κεβ, είσαι τόσο τυχερός που άργησες. Κάτι πολύ τρομερό συνέβη. Ο Άρτη, εγώ μιλούσαμε στο μπάνιο και ξαφνικά στο μπαμ γίναμε Κεν. Και είμαστε η Κεν του νέου χρόνου από πάνω. Καλά, ρε παιδιά, πού πήρατε αυτά τα καπέλα? Μοιάζουν ποντίκια. Κεβ, εμφανίστηκαν μόνα τους. Με γυρλάντες. Και έδειγνε τόσο γρήγορα σαν μια σκέψη. Καθόμαστε και μιλούσαμε στην τάξη για το περσινό το καλοκαίρι και πώς ήμασταν Μπάρμπι. Και μεταμορφωθήκαμε σε Μπάρμπι μέσα στην τάξη. Και τα αγόρια ήταν στην τουαλέτα και έγινε και αυτή και. Ναι, και αυτή είναι η ιστορία. Ακούς, το κορίτσι έχει καμία ροζ κραγιόν. Τώρα, Μπαρμπιντίνα, θα ψάξω εγώ. Ρε, παιδιά, είναι πολύ κουλνά στην Μπάρμπι και Κεν. Συμφωνώ, αλλά σε ένα λεπτό βγαίνουμε διάλειμμα. Τι θα κάνετε? Η 10 γάμα θα σας δει. Όχι, τι θα κάνουμε, Κεν? Αρτ, τι πρέπει να κάνουμε? Κεν, τι, μα πρέπει να κρυφτούμε. Θα τους κάνω κομματάκια τους Μίσα, Κρίσα και Σέριζα. Συμφωνώ, ένας για όλους. Και όλοι για έναν. Κορίτσια, θα έρθω μαζί σας. Δεν καταλαβαίνω, γιατί κρύβονται από εμάς? Να πάρει, ανοίξτε την πόρτα. Ανοίξτε την πόρτα. Τι θα κάνω, αυτοί θα σπάσουν την πόρτα. Και κρατήσου. Όχι, θα γελάσουν μαζί μας. Έχετε πολύ μεγάλο θράσος, γιατί δεν μας αφήνετε να μπούμε? Όχι ρε παιδιά, κόλλησε κλειδαριά. Και μη μου λες εμένα ότι κόλλησε κλειδαριά. Και πού είναι η 9α και ποιοι είναι αυτοί? Πού είναι η 9α? Όλα εδώ είναι, παράθυρα, βιβλιοθήκες, τείχη. Και ποιοι είναι αυτά που λες, μας κοροϊδεύεις? Και πού είναι η Ντιάνα, η Τζούλη, η Τζίτζι? Και ποιοι είναι αυτοί οι κλόουν εκεί πέρα? Και εσύ είναι αυτές οι ξανθιές? Και γιατί κοιμούνται? Ε, κορίτσια, γεια σας, είμαι ο Άρτ, είστε καινούργιες. Δεν σας ξέρω. Για μισό λεπτό, το κορίτσι με τα όμορφα ροζ μαλλιά δεν σας θυμίζει κάποια? Για μισό λεπτό. Είναι μια κόπια της Τζίτζι! Ναι, αυτή είναι η Τζίτζι και το όνομα μου είναι Οξάνα. Χάρηκα που σας γνώρισα. Α, Τζούλη, έγινες ξανθιά. Θέλεις να αρέσεις τον Κρίσα, μάλλον. Φτάνει, παιδιά. Θα σας εξηγήσω τα πάντα. Ναι, η Ντιάνα θα σας εξηγήσει τα πάντα. Ρεμίστε, παρακαλώ. Ω, για δες τους, τι καμουφλάζουν αυτό. Παιδιά, νομίζετε ότι δεν θα τσακωθούμε? Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Ναι, είδαμε τις φωτογραφίες του Μίσα, του Κρίσα και του Σέριζα. Ναι, ήταν μαζί σας, μια συλλογική φωτογραφία. Ναι, εγώ και ο Πάτρικ το βρήκαμε. Λοιπόν, 10 γάμα, περιμένετε. Κεν, γιατί κρύβετε τα πρόσωπά σας? Δείξτε τα επιτέλους, ελάτε. Γεια, είμαστε Κεν σήμερα. Πάτρικ, Πάτρικ, κοίτα, είναι Κεν. Παιδιά, παιδιά, Κεν και Μπάρμπι, εδώ μόνιμοι κάτοικοι. Ναι, μένουν εδώ. Και αυτά τα νανάκια ποια είναι? Είμαστε Κεν, αλλά αύριο θα είμαστε κανονικοί. Εμένα μου αρέσετε έτσι πάντως. Παιδιά, θέλω να προστατέψω τους φίλους μου, δεν είναι αστείο. Έγιναν όντως Μπάρμπι και Κεν. Ναι, είμαστε όντως Μπάρμπι και Κεν. Έγινε τυχαίο όλο αυτό. Ναι, θυμάστε που μας μεταμόρφωσαν το καλοκαίρι? Ναι, φταίνει η Ρεδονονά της Διάνας. Ω, για να, ποιοι νομίζουν ότι είμαστε? Μας λένε παραμύθια για κάτι Ρεδονονές. Δηλαδή, δεν μας πιστεύετε? Να πάρει, τι θα κάνουμε τώρα? Θέλετε να γίνουμε Μπάρμπι, πάρτε τα τώρα. Αγόρια, έχω μια δουλειά για σας. Θα έρθετε στο σπίτι μου κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο για να λάμψει. Μαρίζα, δεν είναι αστείο? Και αφήστε μας ήσυχους με τον Κρίσο, τον Μίλσα και τον Σέριζα. Δεν μας αρέσουν καν. Αυτοί μας την πέφτουνε. Και βασικά θέλαμε να σας το πούμε στο διάλειμμα ότι μας την πέφτουνε και το κάνουν αυτό. Τι εννοείς ακριβώς? Ότι δεν χρειαζόμαστε το Μίσο, τον Κρίσο και τον Σέριζα σας. Βασικά είμαστε Μπάρμπι και ξεκινάμε μια καινούρια ζωή τώρα. Τα αγόρια μας είναι η Κεν. Ναι, είμαστε η Κεν. Jingle bell, jingle bell, jingle. Στάσου, Διάνα, ξέχασα να σου πω. Τι είναι και? Συνάντησα την Τάνα στο διάδρομο και έγινε και αυτή η Μπάρμπι. Τι, η Ντάνα είναι Μπάρμπι? Ω, γεια σου, Ντιάνα.
Παιδιά, το είδατε αυτό? Είναι και η Ντάνα κατά από την επίρρεια των μαγικών. Τι σχολείο είναι αυτό? Χάρη Πότερ δεν πιάνει μία. Παιδιά, θέλουμε να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη πρωτοχρονιά. Σιγουρευτείτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Πατήστε το κουδουνάκι. Έτσι ώστε να μην χάνετε τα καινούργια βίντεο. Γεια σας! Γεια σας! Χωρίς το ακούσετε, τα αγόρια συλλεύουνε. Φυσικά, δεν θα τους πάρουμε μαζί μας. Βέβαια, δεν τους χρειαζόμαστε. Θα βρούμε άλλους. 10 γάμα, περιμένετε. Και αν ήθελε τα ψέματα και δεν σηκώνεστε εκεί από εκεί. Κορίτσι, είναι τέλειο που είμαστε μπάρμπι, αλλά δεν είναι πολύ ξαφνικό. Αν οι 10 γάμα μαζί, θα είναι. Θα γελάνε μαζί μα. Και έβησε το χέρι σου που κοιμήθηκε τόσο πολύ. Κάτι τρομερό συνέβη. Ο Άρτη, εγώ στο μπάνιο. Κέβ. Τι να κάνω, θα σπάσουν την πόρτα. Αφήστε μας ησυχίες με τον Γκρίσα, τον Μίσο και τον Σέριζα. Ούτε που μας αρέσουν καν αυτοί.